Στον 20 με 25 λεπτά. Ωραία. Παίρνουμε, δοκιμάζουμε και βγάζουμε και μετά από 20 λεπτά σουρώνουμε την κοινό. Μπορεί να κρατήσει. Είναι πολύ. Δεν ξέρω να το περιγράψω. Κάτι ανάμεσα αυτό που είπες. Σαν σιτάρι είναι, φαίνεται. Σαν σιτάρι. Σιτάρι, αλλά πολύ πιο γευστικό. Πολύ πιο γευστικό. Κάτσε να ανάψω εδώ πέρα να ψήσω μια μπριζολίτσα. Σιτάρι, ρύζι. Γιατί θα κάνει μπριζόλα. Γιατί να σας δείξω ότι μια πολύ ωραία σαλάτα μπορεί να συνδυαστεί με οτιδήποτε. Αυτό. Εντάξει. Λοιπόν. Κοινό, δεν το ήξερα, δεν το έχω ακούσει ποτέ. Άλλο ένα μπολ εδώ. Σου λέω μερικές φορές νιώθω όταν. Και εγώ είμαι ενθουσιασμένος με αυτό το φαγητό. Δηλαδή πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει να το ξέρει και πρέπει να το δοκιμάσει. Και είναι πολύ καλό για. Γιατί να μην δώσει το παιδάκι της μια κυρία, μια μαμά. Γιατί να μην δώσουμε σε όλους μας. Σου λέω είναι κατάλληλο για οποιονδήποτε έχει πρόβλημα. Διαβητικό, οτιδήποτε πρόβλημα μπορεί να έχει και σου απαγορεύει φαγητά ο γιατρός, δεν υπάρχει περίπτωση να σε απαγορέψει αυτό. Εντάξει. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ουσιαστικά κάνουμε ένα ταμπουλέ. Ωραία. Δηλαδή θα βάλουμε μέσα ό,τι λαχανικά έχουμε σπίτι. Έχω λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι, θα πάρω 3 φρέσκα κρεμμυδάκια, θα τα βάλω μέσα. Τέλεια. Το κολοκυθάκι όμως. Όμως, γιατί είναι τα κολοκυθάκια τώρα. Τρώγεται και είναι και πάρα πολύ ωραίο. Είναι σαν αγκούρι. Όταν είναι της εποχής, τα κολοκυθάκια να ξέρεις τρώγονται και είναι πάρα πολύ. Απλά δεν μπορούμε να τα κόψουμε πάρα πολύ χοντρά. Θα τα κόψουμε λίγο πιο λεπτά. Να μπορέσουμε να τα φάμε. Αλλιώς θα κρατήσουμε το μαρινάρισμα που είπε σε ξύδι και. Λίγο ξύδι, λίγο λεμόνι, θα κρατήσουμε σε 5 λεπτά για να μαλακώσουν, θα μαλακώσουν και τα γίνονται. Σε λεπτές πολυφέτες που ναι. Σε λεπτές πολυφέτες. Να σου πω ότι. Εσύ, δηλαδή αυτό πώς θα το πας έτσι να το χάσει. Το κολοκυθάκι. Ναι. Με λίγο βαλσάμικο και λίγο ελαιόλαδο σίγουρα. Είναι πολύ ωραία σαλάτα. Ομή σαλάτα να το τρίψει το ρεντέ στο τέτοιο και να το κάνει. Είναι μια χαρά. Λοιπόν, τώρα θέλω να τα κόψω μικρά κομματάκια. Βλέπεις, άμα τα κόψεις μεγάλα είναι δύσκολο να το φας, ενώ έτσι σου λέει είναι σαν να τρως αγκούρι, θα το δοκιμάσεις στο τέλος. Άντε να μην βάλω 3, να βάλω 2. Εντάξει, για να μην σου φάνει παράξενο. Σκέτο ρε Φέι, δεν τρώγεται τίποτα. Αγκούρι άμα πάρεις σκέτο, άμα δεν βάζεις λίγο ξηράκι και ελαιόλαδο και άλλα, τίποτα δεν τρώγεται. Μόνο καταπίνεται. Καταπίνεται μια χαρά, ειδικά τώρα που είναι η εποχή τους, μην τα βάζεις καθόλου. Είναι πολύ ωραία τα κολοκυθάκια. Ομά. Δεν είναι μέσα στις διατροφικές μας συνήθειες να το κάνουμε σαλάτα μαμά κολοκυθάκια. Γιατί πολλά πράγματα δεν είναι στις διατροφικές μας συνήθειες. Πάμε να τα δοκιμάσουμε και τελικά μπαίνουν στις διατροφικές μας συνήθειες. Όχι. Καλέ, κάψαμε το πίσω, δεν πειράζει. Ναι, σφίστε, δεν κάνει και θα το φτιάξω. Λοιπόν, κολοκυθάκι. Τη μελιτζάνα στη δρόσωμη. Η μελιτζάνα είναι κάτι που δεν τρώγεται. Α, αλλά περίμενε. Άμα τη μαρινάρουμε μέσα σε ξύδι για μία μέρα, τρώγεται μια χαρά. Ναι. Εντάξει. Τα μανιτάρια τα τρώσαμε. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Τα μανιτάρια είναι καταπληκτικά όμω. Ναι. Σε σαλάτες πάρα πολύ συνηθίζεται να υπάρχει μανιτάρι όμω. Α πούμε όλα τα λαχανικά να ξέρετε είναι συνήθως καλύτερα. Όχι, έχω φάει ψέματα. Τα μανιτάρια μα έχω φάει πολλές φορές. Είδες, πριν από 2-3 χρόνια μα σου λέγανε μανιτάρι όμω δεν δάτρωγε. Έχει δίκιο, έχω φάει μανιτάρι όμω. Θα μου στύψεις χυμό και ξύσμα από ένα λεμόνι ή δύο λάιμ. Διάλεξε ό,τι θες. Λάιμ ή λεμόνι. Λάιμ. Την άλλη τη μεριά. Για να το αποκτήσουμε πιο λεπτό. Είναι σούπερ, σούπερ, σούπερ φαγητό. Άμα κατεβείτε κάτω στην Αθήνα, στην Αθήνα τουλάχιστον, ή σε αγορές κεντρικές που πουλάνε όσπρια και λαχανικά σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος, σίγουρα πουλάνε κοινό. Δηλαδή μπορείτε να πάρετε ένα κιλό και να το έχετε στο ράφι. Μόνο εκεί. Προς το παρόν, ναι. Και στεναχωριέμαι για κάτι τέτοιο, γιατί στο εξωτερικό υπάρχει κανονικά στο σούπερ μάρκετ. Και θα έπρεπε το σούπερ μάρκετ να έχουν κοινό. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα από τα φαγητά του μέλλοντος. Δηλαδή, πώς είχαμε κατά καιρούς σε κάποια φαγητά που θεωρούσαν πολύ σούπερ και ήταν πολύ υγιεινά και τα έπαιρνε όλος ο κόσμος. Γινόταν πολύ της μόδας η σόγια. Θυμάστε για ένα διάστημα που γινόταν χάμος με τη σόγια. Διάφορα για τη σόγια. Ναι, αυτό σου λέω, αυτό δεν μπορεί να το κάνουμε το ίδιο πράγμα με τη σόγια. Δεν μπορεί να το κάνουμε μεταλλαγμένο γιατί φυτρώνει μόνο εκεί. Είναι μόνο εκεί. Ναι. Δεν μπορεί να το κάνουμε. Είναι top τροφή. Top. Λοιπόν, ντοματίτσα, γουράκι, ό,τι βρίσκεται σπίτι σας μπορείτε να βάλετε. Εντάξει, μια σαλατούλα θα κάνουμε. Κάτσε να πετάξω εγώ τις μπριζόλες μέσα. Λοιπόν, έχω πάρει. Λαράκι, ναι, λίγο λαδάκι, αλλά τι φέρει. Λοιπόν, έχω πάρει δύο κόντρα μοσχαρίσκες. Μπορείτε να πάρετε σκαλομπριζόλα, μπορείτε να πάρετε οτιδήποτε, γιατί θέλω με την ευκαιρία να μιλήσω και λίγο για το μοσχάρι. Εντάξει. Υπάρχει ένας μικρός φόβος σε όλο τον κόσμο για το μοσχάρι και για το μέτριο και για το ομό και για οτιδήποτε. Να σας πω τι γίνεται.
Σε πολλά εστιατόρια, καλός ή κακός, τώρα θα πάρω θέση, αλλά δεν πρέπει να το κάνω, αλλά θα το κάνω γιατί είναι αλήθεια. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν ξέρουν να μαγειρέψουν και παίρνουν μια μπριζόλα, την πετάνε πάνω σε ένα τηγάνι, κάνει τσ, 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 και σε σερβίρουν σαν μέτρια. Αυτή η μπριζόλα είναι ομοίου, ούτε εγώ μπορώ να τη φάω έτσι. Εντάξει. Η μπριζόλα για να είναι μέτρια πρέπει να ψηθεί, να πιάσει μια θερμοκρασία μέσα. Ουσιαστικά πρέπει να ψηθεί και αυτό που βλέπουμε μέσα αποκλείεται να είναι αίμα. Δηλαδή ο κόσμος πιστεύει ότι μια μέτρια μπριζόλα έχει μέσα αίμα. Είναι αδύνατο να έχει ένα κρέας μοσχαρίσκο μέσα αίμα, γιατί γίνεται αφέμαξη στα ζώα. Σε περίπτωση που έχει αίμα μέσα μια μπριζόλα, θα είναι πικρή. Αυτό το ζουμί που βλέπετε που βγαίνει μέσα το κόκκινο δεν είναι ποτέ αίμα. Είναι ουσιαστικά η χυμή του κρέατος μαζί με κάποια μινοξέα που έχουν κόκκινο χρώμα και νομίζουμε πως είναι ομό. Τώρα, είναι για να καταλάβετε τι γίνεται, όπως όταν πάρουμε και βάζουμε ένα αυγό σε ένα τηγάνι και από λευκή, από διαφανής που είναι η πρωτεΐνη του, γίνεται λευκή το ασπράδι του αυγού, το ίδιο πράγμα ισχύει και εδώ πέρα. Που σημαίνει ότι άμα παραψήσω το κρέας, τότε τα μινοξέα αυτά που είναι κόκκινα θα γίνουν μαύρα. Που σημαίνει ότι όταν τρώω ένα κρέας και μέσα είναι μαύρο, μαύρο για το μοσχάρι μιλάμε, δεν έχει ψηθεί απλά, έχει παράψηθει. Ένα σωστό μοσχάρι για να ψηθεί θέλει κάποια ώρα, θέλει κάποια διαδικασία. Άμα πάρω τώρα εγώ αυτό και το σερβίρω για μέτριο, χωρίς να ξέρω σαν έναν άνθρωπο, αυτό που θα γίνει θα κόψει μέσα και θα φάει ομό κρέας. Αυτό σου λέω ούτε εγώ μπορώ να το φάω. Μου είναι αδύνατον. Έτσι γιατί είναι ομό. Πρέπει να πιάσει μια θερμοκρασία. Η θερμοκρασία που θα πιάσει μέσα είναι ανάλογη με αυτή που θα πιάσει ένα κοτόπουλο. Δηλαδή το κοτόπουλο ψήνεται, στους 69 βαθμούς σκοτώνει τη σαλμονέλα οτιδήποτε. 69 βαθμούς είναι το σημείο κλειδί που πιάνει μέσα, γιατί δεν έχει καθόλου βακτήρια. Στο μοσχάρι βέβαια δεν έχουμε σαλμονέλα, γι' αυτό πάμε λίγο παρακάτω. Μπορεί να πάμε και 55 και 50 και 45 για το rare. Ένα rare κρέας που θα δώσουμε. Τώρα τι γίνεται. Αυτό το κρέας, αν πάρω και το κόψω εδώ και το σερβίρω σε άνθρωπο και του πω ότι αυτό το πράγμα είναι μέτριο, θα το κοροϊδέψω. Πρέπει να καταλάβεις και εσύ τι γίνεται. Πες εδώ. Νομό. Τι είναι ομό, μπράβο ρε φέ. Οπότε ο σωστός ο μάγειρας τι πρέπει να κάνει. Σε αυτό το σημείο που έχει πάρει χρώμα το κρέας και το έχουμε θωρακίσει. Έτσι δεν είναι. Το έχουμε θωρακίσει. Πολύ ωραία. Θα πάρει ένα κομματάκι βούτυρο. Ή ακόμα και βούτυρο να μην πάρει. Και θα αφήσει. Το κάνεις στη σχάρα. Και στη σχάρα το ίδιο. Θα τα αφήσει να ξεκουραστεί. Το κρέας τώρα έξω έχει πάρα πολύ θερμοκρασία. Μπορεί να έχει και 100-150 βαθμούς απ' έξω, εντάξει. Άμα τα αφήσουμε λίγη ώρα στην άκρη, αυτό που θα γίνει είναι η θερμοκρασία από έξω να εισχωρήσει προς τα μέσα. Οπότε θα φτάσει 50-60 βαθμούς που χρειαζόμαστε μέσα για να είναι ψημένο. Εντάξει. Άρα, εγώ θα πάρω, το βγάλω από τη κουτιά, το βάλω εδώ. Δεν πειράζει, παιδί. Μην φοβάσαι. Γιατί φύγεις το βούτυρο. Wow! Έτσι γύρισε στην μπριζόλα. Έτσι γύρισε στην μπριζόλα. Πότε δεν το έχω κάνει αυτό. Μια σωστή μπριζολίτσα γίνεται έτσι. Θα πάρω το κουταλάκι, σιγά σιγά. Εντυπωσιακό. Θα ποτίσω με μπέρνο αζέτ πάνω την μπριζόλα. Και αυτή η μπριζόλα που θα φά, δεν θα έχει καμία σχέση με όλες τις υπόλοιπες που τρώσεις. Πόπο ρε Άκη. Ναι, ναι, τελειώνω, τελειώνω. Πόπο ρε Άκη. Θα κόψει λίγο την ντομάτα να τη ρίξουμε μέσα. Και το μυστικό. Αφού πότισα καλά την μπριζόλα μου με όλο το βουτυράκι αυτό που θέλω. Το βουτυράκι αυτό μετά το στεγνώσω, δεν το φάω. Απλά θέλω να δώσει γεύση αυτή τη στιγμή. Δες εδώ πέρα τι όμορφο που είναι. Εντάξει. Έτσι όπως είναι. Κλείνω το μάτι τελείως και τα αφήνω εδώ πέρα 5 λεπτά. Αυτός ο χρόνος που θα δώσω τελικά να ξεκουραστεί το κρέας μου είναι αυτός ο χρόνος που θα ψήσει την μπριζόλα μου μέσα. Εντάξει. Έτσι σερβίρεται μια μπριζόλα ψημένη και αυτό που θα φάτε δεν είναι μέτριο, είναι ψημένο καλά, δεν έχει κανένα θέμα. Και αυτό που βλέπετε μέσα ποτέ δεν είναι αίμα. Αυτό να το ξέρετε. Και τι κάνουμε για να ψηθεί το κρέας μέσα. Καμιστέ καφέ μου εξαρτάται από το κρέας που θα πάρουμε. Άμα θα πάρουμε μισό χοιρινό, μισό μοσχάρι, πρέπει να τα ψήσουμε τελείως. Εντάξει, γιατί το χοιρινό δεν παίζουμε. Πρέπει να φτάσει 69 βαθμούς για να... σε χαμηλή φωτιά. Εντάξει, το μπιφτέκι πρέπει να φτάσει 69 βαθμούς γιατί έχει μέσα σαλμονέλα. Εντάξει, όλα τα λευκά τα κρέατα και το χοιρινό θεωρείται λευκό κρέας, πρέπει να φτάσει 69. Άρα πρέπει να το ψήσουμε παραπάνω. Λοιπόν, έχουμε βάλει όλα τα λαχανικά μας, θα ρίξω μέσα την κοινόα. Θα ρίξω μέσα λίγα μυρωδικά. Την οποία είπαμε, την έχουμε πράσει 100 γραμμάρια, το έχουμε σουρώσει. Ναι, θέλω να μου ρίξεις αρκετό ελαιόλαδο μέσα, αλλά τι πιπέρι. Λοιπόν, έχω λίγο μαϊντανό, λίγο δυόσμο, λίγο άνισο μπορούμε να βάλουμε. Κόγιανδρο δεν θα βάλω, αλλά πάει πάρα πολύ, να το ξέρεις. Κόγιανδρο είναι ένα από τα αγαπημένα μου μυρωδικά. Άμα θα βρείτε καμιά φορά στη Λαϊκή ή στο σούπερ μάρκετ, δοκιμάστε σε συνταγές σαν κι αυτές, τα μπουλέ και τα λοιπά. Πάει πάρα πολύ και πάει πάρα πολύ συνδυαστικά με το λεμόνι ή το lime, να το ξέρετε. Πάει πάρα πολύ με το γάλα καρύδας, πάει πάρα πολύ με παράξενα υλικά. Ό,τι παράξενο υλικό έχετε, το κόγιανδρο πάει. Περισσότερο από το μαϊντανό. Λοιπόν,
κόβω και τα μεριωδικά, ανακατεύουμε και πάμε να κάνουμε δύο πιάτα. Θα δείξω δύο γεύματα που τρώω εγώ, ένα μεσημέρι, ένα βράδυ. Θα σας δείξω. Και τουλάχιστον πάνω μου δουλεύουν αυτά. Εγώ βλέπω ότι όταν αντικαθιστώ κάτι γεύματα σαν και αυτά με άλλα γεύματα, μπορεί να χάσω και 2-3 κιλά σε 10 μέρες, εντάξει. Και ποιοτικά κιλά, όχι να χάσω νερά και να τα ξαναβάλω, μιλάμε να χάσει κιλά. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι σας λένε όλοι, αλλά σε μένα δουλεύουν αυτά τα πράγματα. 2-3 γεύματα από τα κανονικά γεύματα που κάνω να αντικαταστήσω με δύο γεύματα τέτοια. Χορταίνεις και έτσι, παιδιά. Έρθει, να σου πω κάτι, όταν κάνουν δίαιτες, εξαντλητικές δίαιτες, τις κάνω κι εγώ. Με μπακαλιάρα, σπράδια που σε λέω που και που κατά καιρούς. Αυτά είναι εξαντλητικές δίαιτες. Εννοείται πως θα χάσεις. Θα χάσεις. Θέλει σίγουρα κι άλλο λατοπίπερο και άλλο ελαιόλαδο. Δεν υπάρχει, σου λέω, η κοινωά δεν υπάρχει. Και λίγο καλαμποκάκι θα βάλω εδώ. Ίσα ίσα. Καταπληκτικό. Και πάμε να ετοιμάσουμε τώρα δύο πιάτα. Έχουμε εκείνα. Εδώ έχω λίγο σολομό, θα μου βάλεις λίγο σαλάτα εδώ. Και λίγο σαλάτα. Και εγώ δεν έχω. Πού είναι το κουταλάκι μας? Τα έχω φάει εγώ. Δεν πειράζει, το καθαρίσω. Πρέπει η μπριζόλα να είναι φοβερή. Θα σου δείξω τώρα, θα κόψουμε και μια μπριζόλα για να δείξουμε πώς είναι μέσα, εντάξει. Λοιπόν, η μπριζόλα για να την ψήσουμε μας πήρε τουλάχιστον 6-7 λεπτά, όπως είδατε, και σε δυνατή φωτιά. Ο χρόνος της κούρασης είναι το πιο βασικό πράγμα σε μια τέτοια μπριζόλα. Σε γενικά στο μοσχάρι, σε ένα φιλέτο. Σε μια... Τι ώρα είναι και πίνασα. Ρεάκι, με έχεις καταστρέψει, Άκη. Λοιπόν, ένα γεύμα που μπορούμε να βάλουμε το βράδυ, όχι το μεσημέρι, γιατί το μοσχάρι είναι λίγο βαρύ σαν γεύμα να φάμε. Λοιπόν, ένα 150 γραμμάρια σολομός σε φέτες έχει 2,5 με 3 ευρώ. 150 γραμμάρια κοτόπουλο έχουν 2 ευρώ. Οπότε, άμα σας φαίνεται ότι αυτό είναι κάτι πολυτελείας, κάνετε λάθος, εντάξει, γιατί αυτό δεν το τρώμε σαν το κοτόπουλο. Θα πάρουμε και θα βάλουμε δύο φέτες σε ένα φαγητό, ίσα ίσα για να δώσει μια ωραία γεύση και τελείωσε. Την αίσθηση ότι τρως κρέας και τρώμε κάτι ιδιαίτερο. Και η γεύση που θα πάρουμε είναι 100 φορές πιο πλούσια από όσο ένα κοτόπουλο, εντάξει. Λίγο σολομό, λίγα μυρωδικά από πάνω, έτσι μια φούντα για να το κάνουμε ένα ωραίο πιάτο. Πάρτε το βραδινό σας, εντάξει. Είναι πολύ ωραίο βραδινό. Καλή όρεξη. Και να κάνουμε ένα μεσημεριανό. Μία μπριζόλα μοσχαρίσια μπορείτε να βάλετε στο γεύμα σας. Θα βάλουμε λίγο παραπάνω κοινό από το βραδινό μας, εντάξει. Δηλαδή πρέπει να φάμε το μεσημέρι. Και θέλω να δείξω εδώ πέρα, ναι, ναι, ναι. Θέλω να δείξω εδώ πέρα την μπριζολάρα για να δείτε τι εννοώ. Οπό. Κοιτάξτε. Οπό. Αυτή εδώ δεν είναι μέτρια. Φαίνεται. Τι είναι αυτή? Φαίνεται. Τι είναι? Αυτή είναι ψημένη καλά. Το καταλαβαίνεις, γιατί να δεις τις σύνες πώς φαίνονται. Ναι, αλλά δεν λένε ότι πρέπει να το τρως μέτριο. Αυτό σου λέω ότι αυτό είναι μέτριο, αλλά είναι ψημένο μέσα. Α, είναι μέτριο. Όμως. Είναι ψημένο μέσα. Το να σερβίρουμε μέτρια άψητα κρέατα είναι το λάθος. Εντάξει, σε περίπτωση. Μετριωμένο, αλλά ψημένο να μην έχει μέτρια. Θα πάτε σε ένα εστιατόριο. Θα κάνετε το εξής. Θα πείτε, θέλω μία μπριζόλα μέτρια. Αυτό που πρέπει να δείτε είναι αυτό το χρώμα μέσα, εντάξει, που είδατε εκεί πέρα. Και αυτό που θα κάνετε είναι να το βάλετε στο στόμα. Άμα το κρέας μέσα είναι κρύο, σημαίνει πως δεν έχει πλέον θερμοκρασία. Άρα αυτός που το όψε δεν ξέρει να το ψήνει, θα το γυρίσετε πίσω και θα πείτε το κρέας μου είναι άψιστο, σας παρακαλώ ψήστε το μου. Αυτό. Καλή επιτυχία, δύο πολύ ωραία γεύματα εδώ πέρα. Τέλεια. Έχουμε την κοινό και βλέπετε ότι ο Σολομός. Μπράβο, και σήμερα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Έχει 2-3 γεύματα. Το βουτυράκι που έμεινε στο τηγάνι. Αυτό που χρησιμοποίησα ήταν μόνο αυτό για να βρέξω. Βέβαια μπορούμε να το βάλουμε και στο φαγητό άμα δεν κάνουμε πολύ δίαιτα. Αυτό, καλή επιτυχία.